Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 με την ανάλυση των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου, παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Πριν να θυμηθούμε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία, πώς έχουν διαμορφωθεί αυτά μετά και το πέρας της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος ΠΑΟΚ 0-0, γκέλα για τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Πανετολικός 2-0, Άρης ΠΑΣ 2-2, Όφη Ατρόμητος 2-2, ΑΕΚ ΠΑΣ για 1-3-0 σε 7.30. Έχουμε το μάτς της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό στο Αλκαζάρ, στην ιστορική έδρα της Λάρισας μετά από περίπου 10 χρόνια. Δεν είναι ενδεικτικά και η βαθμολογία. 7 βαθμούς έχει ο Άρης, Ολυμπιακός 6, ΑΕΚ 6, Όφη ΠΑΟΚ από 5, Βόλος 4, Αστέρας Τρίπολης 3, Ατρόμητος 2, ΠΑΣ Πανετολικός από 1, Απόλλων Σμύρνης ΑΕΛ, Παναθηναϊκός και Λαμία από 0 με πάρα πολλές εκκρεμότητες. Και η επόμενη αγωνιστική μπαίνει και ο Απόλλων Σμύρνης στο παιχνίδι. Απόλλων Σμύρνης ΑΕΛ, Ατρόμητος ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Όφη, Παναθηναϊκός Άρης, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννη Ολυμπιακός και Λαμία Βόλος, η τέταρτη αγωνιστική για την Super League 1. Να καλησπέρισω τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ωραία αγωνιστική, πολλά γκολ, Ευρώπη. Γκέλες εδώ ο ΠΑΟΚ, γέλα ο Άρης που έχασε ένα ρεκόρ ανεπανάληπτο αν κέρδιζε. Θα ήταν η μοναδική ομάδα που θα έκανε 3 νίκες με 3 διαφορετικούς προπονητές τις 3 πρώτες αγωνιστικές ενός πρωταθλήματος, το έχασε. Στον ΠΑΟΚ αυτά τα μάτια τα παίρνουν διοικείς, δεν τα παίρνουν προπονητές. Καλά, δεν θα πρέπει να συμβαίνει έτσι. Προφανώς δεν είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία, ας τα βάλουμε, Κώστα, μια σειρά. Ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και αύριο τη ρεβάν στην Κύπρο κόντρα στην Ομόνια. Να περάσουμε να δούμε αρχικά κάποιες φάσεις από το παιχνίδι το Σαββατιάτικο. Καθαρό 4-4-2, με τον Γκάιπερ θα βγαίνει σε πιο πολύ συμμετοχή. Δυο καθαρά είμαι εξτρέμ, Μπουχαλάκης έξω, μέσα Εμβυλά, πολύ επιθετικό γενέστατο και πολύ φόρτωμα από τις πλάγιες γραμμές. Είναι μια παρατήρηση. Θα το δούμε λίγο. Εδώ αν δούμε και σε full screen την εντεκάδα, ευχαριστώ. Θα παρατηρήσουμε αυτό που λέει ο Κώστας, ωστόσο ο Κάιπερς θα ήθελε μια τροφοδότηση παραπάνω, αλλά να μπει είναι σαφέστατα πολύ πιο έμπειρος. Σεντερφόρ, γιατί έχουμε μεν ένα 4-4-2 στο οποίο δεν υπάρχει δεκάρι, έτσι. Δηλαδή απουσιάζει και ο Φορτούνης και ο Βαλμπουενά. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα να κάνει από τον άξονα επιθέσεις, πήγαινε στις πλάγιες γραμμές, έχοντας ένα μεγάλο μειονέκτημα, δύο πλάγια μπακ. Ο ένας δεν είναι γέρος, αλλά είναι πολύ αργός και υπήρχε και δύο-τρεις φορές από εκεί θα προηγείταν ο Πανετολικός και ο Χολέμπας, 36 χρονών, να ανεβαίνει όλο το δηλαδή ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι σε αυτό το σχέδιο, Γιάννη, έτσι όπως το βλέπω, δεν ξέρω τι άποψη θα μου πεις, θέλουν δυο μπακάρες να ανεβαίνουν. Με ταχύτητα, με ανεβάσματα, με γρήγορες επιστροφές κτλ. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω, Κώστα, ότι θα φορεθεί πολύ αυτό το 4-4-2 για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ειδικά στα ντέρμπι και στην Ευρώπη θα πάει με 4-3-3 καθαρά. Δεν ξέρω πόσες φορές θα το ξαναδούμε. Ενδεχομένως με θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες στο Καραϊσκάκη ή κατά διάρκεια του παιχνιδιού όταν ο Ολυμπιακός θα ψάχνει κάποιο τέρμα. Η πρώτη ευκαιρία που μου σημειώσει είναι για τον Πανετολικό. Για τον Μπρούνο εκεί. Ακριβώς αυτό που πες πριν, ότι ορθά η ομάδα του Αγρινίου χτύπησε από την πλευρά του Μπρούνο, ο οποίος δεν είναι back και δεν ξέρει και τα μυστικά της θέσης που λέμε. Εντάξει. Και εδώ βλέπουμε πως θα βγει η πολύ ωραία μπαλιά. Θα το βγάλει ο ΣΑ. Είναι η κλάση του ΣΑ εδώ που κρατάει τον Ολυμπιακό. Ο ΣΑ είναι μεγάλο θερματοφύλακας και ο Ολυμπιακός τα τελευταία 8 χρόνια έχει πολύ top επίπεδο. Μετά από τον Λομπέρτο να βρει το ΣΑ. Είναι πολύ κάποιος τους έφερε αυτούς. Είναι πολύ άξιος ο μισθός. Πάντως εδώ βλέπουμε στις δύο φάσεις που έχουμε σημειώσει το κενό που υπάρχει στην άμυνα του Ολυμπιακού και πως στα τρεξίματα πάλι δεν κλείνουν καλά τον χώρο οι παίκτες του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να βγει ο συνδυασμός, να βγει η τελική αλλά να αποσοβήσει όσα το 0-1. Δηλαδή από την αρχή
όπως το βλέπουμε. Μέχρι και το τελείωμα της φάσης υπήρξε ένα κενό εκεί. Τρέχανε παράλληλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, χωρίς να μπαίνει κάποιος κάθετα να καλύψει. Ο Πανετολικός, να πούμε ότι έπαιξε το 5-3-2 με τρεις στόπερ Έλληνες, τον Λιάβα, τον Κωνσταντόπουλο και τον Καρασαλίδη αριστερά, και χτύπησε όσο μπόρεσε και τον επέτρεπαν οι δυνάμεις του, και τον Μαζόλα, τον Μάζο, που πολύ καλά, και τρίτο έβγαζε τον Δίας και προτίμησε την πλευρά του Μπρούνο. Εντάξει, δεν το έκανε, αλλά στάθηκε σχετικά καλά για, ναι, για επαρχιακή ομάδα, στάθηκε καλά κατά κάποιο τρόπο. Στην επόμενη φάση έχουμε την κεφαλιά του El Arabi, την οποία βγάζει ο goalkeeper του Πανετολικού. Ο Κνέτ, πολύ ωραία απόδοση. Από τις μεγάλες, από τις σπουδαίες αποκρούσεις του πρωταθλήματος. Μπάλα σκάει ελάχιστα κάτω και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον τερματοφύλακα. Εγώ πιστεύω θα το φάει. Και εγώ. Ήταν δηλαδή μια από τις αποκρούσεις που πιστεύω ότι τα highlight, δεν ξέρω, εκεί δεν παρακολουθώ και εγώ, δεν προλαβαίνω καθημερινά της Κυριακής που τα παρακολουθούσαμε κάποτε, πιστεύω να δώσαν αξία. Ναι. Δεν το είδα, αλλά πιστεύω θα έπρεπε να δώσω αξία. Ήταν φοβερή η απέκρουση και τη βλέπουμε εδώ, γιατί η μπάλα σκάει λίγο πριν περάσει τη γραμμή και τη βγάζει με τα ακροδάχτυλα έξω, έτσι. Και συνήθως αυτές οι καλές μεριές, το 90% της καλής μεριάς ενός θερματοφύλακα είναι αυτό το χέρι. Ναι. Αυτό σημαίνει. 10 τερματοφύλακες και θα σου πούνε αυτό το χέρι. Αυτός πάει με αυτό. Και χαμηλά, και κεφαλιά δυνατή, και κάτω τεχνική φοβερή κεφαλιά. Ναι. Μόνο αυτός στα ψηλά αλλάζει χέρι ο τερματοφύλακας για να έχει μεγαλύτερη προέκταση. Προέκταση, το ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η τρίτη φάση είναι το 1-0 του Ολυμπιακού, που προέκυψε από πολύ ωραίο συνδυασμό Βαλμπουενά, Ρατζέλοβιτς και El Arabi. Εδώ την έχουμε βάλει κυρίως για να καταδείξουμε την μεγάλη μπαλιά του Βαλμπουενά, η οποία είναι και ακριβίας και ανοίγει έτσι πολύ εύκολα την άμυνα του Πανετολικού με πάρα πολύ αργή επιστροφή και των τριών στόπερ. Ο El Arabi ήδη είχε πάρει θέση στην περιοχή, είχε απασφαλίσει και έκανε εύκολα το 1-0. Εδώ δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Κώστα. Νομίζω ότι ουσιαστικά ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανετολικού η πολύ ωραία μπαλιά του Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά είναι και καλά, το διαχειρίζονται και το πετάνε 90 λεπτά από την αρχή. Ξέρουν ότι θα πρέπει να το προσέξουν και να πάρουν ό,τι ποιοτικότερα από αυτόν. Κακά τα ψέματα, είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Ολυμπιακού. Βάζει κάτω Φορτούνιδες, βάζει πάνω Μασούρες. Εντάξει, ο El Arabi είναι ποιοτικός, αλλά παίζει center forward, οπότε δεν πάντα συγκρίνουμε στην πίσω γραμμή. Είναι και το άλλο το γεγονός ότι οι τρεις στόπερ, μας έλεγε ο Νίκος, δεν πρέπει να παίζουν στην ευθεία. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρχει από κάποιο βάθος για να προλαβαίνουν κάποιες καταστάσεις. Κωνσταντόπουλος, Διάβας, Καλασσαλίδης, τρεις στην ευθεία. Ναι. Είναι μάθημα το οποίο μας το έκανε ο Νίκος πολλές φορές όταν ήταν εδώ. Εντάξει, οι ίδιοι στόπερ οι τρεις, θα πρέπει ένας να παίρνει λίγο βάθος. Και νομίζω εντάξει, αλλά ότι ο Ολυμπιακός είχε κάποια προβλήματα στην ανάπτυξή του με το Σεμέδο να κάνει το δεκάρι, σε εισαγωγικά, να παίρνει ο Καμαρά πολλές πρωτοβουλίες, να μοιράσει στις πλευρές, όχι να μπει πολύ κάθετα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Έχω σημειώσει συνολικά 32 γεμίσματα, είτε από κόρνερ, είτε από πλευροκοπήσεις και σέντρες από τα μπακ. Είτε από ένα σμένα του Βαλμπουενά όταν μπήκε, ή του Ραζέλοβιτς ή του Μασούρα. Είναι ξεκάθαρο, Κώστα, ότι αυτό 4-4-2 μπορεί να σου βγάζει δύο center four στο σύστημα, αλλά χωρίς δεκάρι δεν βοηθιέται επουδενή ανάπτυξη του παιχνιδιού. Άμα μπει κανένα μάγκα προπονητή, ή αλέφαντη, αυτή που κρέβανε με τις μικρές ομάδες, η απουσία ενός χαφ στο κέντρο, με τον Εμβιλά και τον Καμαρά μείον ένας, και με τον Σεμέδο που είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής στους μικρούς χώρους, αλλά όταν ανοίγεται στο πέλαγος η ιστορία και βγει ένας γρήγος, χτυπήσει ένας εξτρέμ, μπορεί να τον πάρει και κάρτα, δηλαδή ο Πανετολικός εκεί δεν χτύπησε, φοβήθηκε, δεν βγήκε, οι δυο χάφος, η Γαρά στο Ντάλτσιο, πώς το λένε, δεν ήταν στα αναμενόμενα επίπεδα να βγάλουν τους τρεις μπροστά. Πάντως εκεί ο Ολυμπιακός, αν βρει μια καλή ομάδα,
ένα πιο καλό επίπεδο, ας πούμε, ποδοσφαίρου, θα βρει κάποιες μπελάδες στον χώρο. Είναι δεδομένο ότι στα φορτώματα καμιά φορά παρασέρνεται και ο ΧΑΠ ή χάνει την αριθμία, γιατί αντί για τρεις μπορεί να πατήσει τέταρτο στην περιοχή, να γίνει μια απόκρουση, να σκάσει μπάλα στο κέντρο πιο πίσω και εκεί να γίνουν καταστάσεις που θα είναι δύσκολες. Ναι. Άρα ο Ολυμπιακός δύσκολα θα το ξαναδούμε αυτό. Συμφωνώ μαζί σου, θα δούμε το 4-3-3, αλλά νομίζω ότι είναι και επικίνδυνο για μια ομάδα κλέφτρα πονηρή να σε δημιουργήσει από το χώρο του άξονα καταστάσεις. Πόσο δε, εάν στα δύο χαφτα, που ήταν ο Καμαρά και ο Εμβιλά, ο Καμαρά αναλαμβάνει και την οργάνωση, σημαίνει ένα χαφ τότε, έτσι. Ναι, το βλέπεις ανεβαίνει ψηλά, ναι. Είναι διαγωνίες πάσης. Έχει το ένστικτο του σκόρερ, γιατί έχει πάρει και τα πάνω του, πατάει περιοχή. Έχει κάνει ιστορίες μέσα στην περιοχή. Και μένει ο Εμβιλά μόνο. Λοιπόν. Ο Σεμέδο είναι αργός, ο Σισέδο είναι γρήγορος και οι άλλοι δύο είναι γέροι. Ο Μπρούνο είναι γέρος νέος, γιατί δεν κάνει ο Μπρούνο να παίζει τον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Είτε μπακ είτε εξτρέμ, δεν για τα επίπεδα του Ολυμπιακού ο Μπρούνο. Και δεν ξέρω πάντως, θα έχει ενδιαφέρον Κώστα και κάτι άλλο. Αν ο Ολυμπιακός αύριο, που είναι και το πιθανότερο σενάριο με το καλό, σφραγίσει την είσοδό του στο μήλο του Champions League, εάν θα βλέπουμε ένα τόσο μεγάλο rotation από τον Μαρτίνς στα παιχνίδια ανάμεσα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και Ελλάδα. Εκείνο που παρατηρώ, σίγουρα έχει δίκιο. Με αμόνια, ναι. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν στεγνώνει στα 90 λεπτά. Είναι καλό αυτό, δηλαδή. Φτάσει στις 3.500 τροφές. Όλα τα μάτια τα πρώτα ημιχρόνια ήταν σβηστά. Κάνει ένα φουλάρισμα στο δεύτερο ημιχρόνο και πάντα, δεν ξέρω τα στατιστικά αυτά που κρατάνε, και τις μεγάλες φάσεις και τα γκολ, θα κάνει εκεί μεταξύ του 50 και 70 λεπτού. Σωστό εκεί και φουλάρει αυτό. Ο Ολυμπιακός. Σωστό και αυτό. Εγώ το είπα κυρίως για να δούμε κατά πόσο θα ανοίξει το rotation και θα εκμεταλλευτεί όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες από το ρόστερ Μαρτίνς. Θα έχει ενδιαφέρον. Είναι πληρέστερη. Είναι πληρέστερη ομάδα σε βάθος ρόστερ, έτσι. Ναι, το θέμα είναι κατά πόσο αξιοποιούνται. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που αφορά και τη σημερινή αναχώρηση για την Κύπρο και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε το Βόλος ΠΑΟΚ. Για την Κύπρο αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία το βράδυ της Τρίτης θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια στη ρεβάνς του 2-0 στο Καραϊσκάκης. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σαφέστατα δίνει στον Ολυμπιακό την δυνατότητα να είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Την ίδια ώρα μάλιστα η κυπριακή ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, καθώς και δεύτερος παίκτης βγήκε θετικός στον κορονοϊό. Και αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα για τον Χένινγκ Μπεργκ. Πάντως, τόσο το πρώτο κρούσμα όσο και το δεύτερο δεν ανακοινώθηκαν όσον αφορά βεβαίως τα ονόματά τους. Από εκεί πέρα, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, το κλίμα είναι εξαιρετικό. Η ομάδα κατάφερε να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με επαγγελματικό τρόπο του Πανετολικού με 2-0 το βράδυ του Σαββάτου. Χάρη στα γκολ, τον Μοχάμεντ Ελ Αραμπί, πρώτο στο πρωτάθλημα και δεύτερο τη σεζόν. Και προς το τέλος του αγώνα, από την assist του Αχμεντ Χασάν, ο Καφού πέτυχε το πρώτο και μάλλον τελευταίο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα για τη φετινή περίοδο, καθώς θα δείχνουν πώς θα μετακομίσει στη Nottingham Forest. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την απόκτηση και επίσημα του Μοχάμεντ Ρέγκερ. Ο δεξιός, πρώην μπακ της Πάντερμπορν, ήρθε στην Ελλάδα το μεσημέρι του Σαββάτου και αφού πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία, ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πυριώτες, κάνοντας μάλιστα και τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ όμορφο βήμα για μένα, στην καριέρα μου, να είμαι μέλος του Ολυμπιακού. Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα να επιλέξω τον Ολυμπιακό. Δεν παρετούμε ποτέ. Τρέχω πολύ στη δεξιά πλευρά, πάνω κάτω. Ελπίζω να δώσω πολλές assist στους επιθετικούς μας. Εξάλλου, με τον Ρούμπεν Σεμέδο να βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπενφίκα, όλο και πληθαίνουν οι φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Σοκράτη Παπασταθόπουλου. Πάντως, η Μπενφίκα, ομάδα η οποία επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του Σεμέδο, έκανε γνωστή την απόκτηση από την πλευρά της του Νίκολας Οταμέντη από τη Manchester City, δίνοντας στην ομάδα του Πέπ Γουαρδιόλα το Ρούμπεν Ντίας. Είδαμε και δειλά-δειλά να βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το όνομα του Σοκράτη Παπασταθόπουλου. Να πούμε ότι είναι βέβαια κουμπάρι με τον Βασίλη τον Ρωσίδη
εδώ και ένα μήνα νέο τεχνικό διευθυντή του Ολυμπιακού. Στα 32 του, δεν ξέρω, το θεωρώ δύσκολο, γιατί έχει καλό όνομα έξω ακόμα ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης πόσο είναι? 32. 32. Ξέρεις πώς έχει γίνει, τον έχεις δει? Πόσο? Πώς έχει γίνει, σαν τον Βόγλη έγινε. Το θυμάσαι τον Βόγλη τον Ζαφιό, κυνηγούσε την Κλάν Λόγκμπεργκ, Άναμπελ που φώναζε. Ναι. Δηλαδή τι, θα τον περιμένει ο Τωροσύνης τον κουμπάρο του στα 33, πιο γέρο να τον φορτώσει τον Ολυμπιακό? Έσχος. Δεν πιστεύεις ότι θα παίξει? Όχι, δεν πιστεύω. Όχι. Εγώ πηγαίνω χρόνο με το χρόνο και κρίνω τους ποδοσφαιριστές. Mm. Κρίνω τους ανθρώπους, κρίνω εμένα. Και πάντα το παράδειγμα το φέρνω πρώτος για μένα. Κάτι ήξερε ο Βέγγερ που μετά τα 30 ανανέωνε για ένα χρόνο μόνο, ε? Τι 30, δηλαδή πάω εγώ 70 χρονών, 72. Θα κάθομαι σαν τον Τράγκα και σαν τον Άλτο Πανούτσο, 76 χρονών. Και αζητάω 3 και 4 χιλιάρικα. Θα με πει ο γιος, άντε δύο παιδόρε. Δεν βλέπεις, δεν βγαίνει η φωνή σου. Εδώ αυτή η κόρη του ιδιοκτήτη θα σε πει και παίρνεις ένα χιλιάρικο σύνταξη, σου δίνει και 8 κατοστάρικα και μια βενζίνη να έρχεσαι. Και τι να το πω, σαν το Βιερίνια δούλε ένα εκατομμύριο. Μα είσαι γέρος. Λοιπόν, πάμε, πες μου τώρα, το φιλικό 0-0, φιλικό εισαγωγικά, όπως μου το έλεγες την Παρασκευή. Αυτά τα μάτς, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή η εκπομπή είναι ανάγκη, αλλά είναι και η Ελλάδα. Ναι. Φαντάσου τον Μπέο όταν θα έχει καλά με το Μαρινάκι. Ήταν φίλοι. Μαλώσαν τώρα. Εντάξει. Έπαιζε ο Μαρινάκι την Τετάρτη, μάτς 20 εκατομμυρίων ευρώ. 22 πόσα είναι. 23. Ναι. Άμπρα, ωραία. Και παίζει Βόλος Ολυμπιακός. Και έρχεται ο Ολυμπιακός με 8 αναπληρωματικούς όπως ο Πάο. Υπήρχε περίπτωση ο Μπέος να μην χάσει με φίλο τον άλλον. 27 εκατομμύρια. Αυτά τα μάτς στην Ελλάδα τα έπαιρνε ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Πρόπερση τα έπαιρνε ο Σαββίδης. Τώρα ο Σαββίδης έχει θέματα με τα νεφρά και με την πίεση. Και φοβάται να έρθει. Καλά κάνει. Είναι 61 νεότατος, αλλά έχει αυτό το υπέρταση, πώς το λένε, παίρνει χάπι για να πέσει πίεση. Ναι. Ωραία. Και έχει τα νεφρά, έχει μια πρόβλημα με τα νεφρά. Και φοβάται. Έχει να έρθει 6 μήνες. Ξέρεις τι να έχει να έρθει 6 μήνες. Που χάσαν τα δελτία, του φέραν βαλούτες παίκτες. Που κάναν 1000, του κλέψαν την μπουτίκ μέσα. Γυναίκα. Γνωστή. Ας τα πούν αυτοί, εγώ θα τα πω. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή τι. Έχει φιλία με τον Πέο, έρχεται στη Σουήτα. Παίρνετε παίκτες. Ο Άντα πήγε στο Βόλο πριν μία ώρα. Και βγήκε στο ραδιόφωνο πριν από 20 λεπτά. Ναι. Και λέει fuck me. Οι παράγοντες του ΠΑΟΚ είναι αλήτες. Είναι μαλάκες. Έτσι είπε. Ο Άντα τώρα θα το δεις γραμμένο. Mm. Δεν ήθελε ο Μάρτης, λέει, και ο Καρυπίδης. Και αυτοί οι αλήτες, λέει, απλώς με αγαπάει ο πρόεδρος, με κυκλώνει να καταστρέψουν λέγοντας για την ιδιωτική μου ζωή. Κάνει δηλαδή 0-0 ο Μπέος και στέλνουνε και τον Άντα παιχταρά. 50-50, πώς το λένε, συνειδιοκτησία. Και τι, έχει χάσει το πρωτάθλημα από το Σεπτέμβριο. 1-1 με τον Κάναντι, τον πάτησε 2-2, σπλασματικό το αποτέλεσμα στην Κρήτη. Τον πάτησε τον Κάναντι ο Σίμος. Ναι, πας και στο Βόλο δικιά σου ομάδα και φέρνει 0-0, τι πρωτάθλημα κάνεις. Ο άλλος έχει ομαδάρα, ο Ολυμπιακός. Θα κάνει και μεταγραφές και μπακ θα πάρει, εξτρέμ λέει θα πάρει. Τι σεντερφοράρα έχει. Ο Φορτούνης ανεμικός θα ανέβει, τι πρωτάθλημα να πάρει. Και θέλει τον Βάρντα. Για πες μου τώρα, γιατί Κώστα, συγγνώμη, το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του, έτσι, είναι 37 εκατομμύρια. 37 είναι τα εκατομμύρια, τι λέω σκοτώ. Για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει να κάνει με το Market Pool, έχει να κάνει πολλά. Market Pool, έρχεται εδώ ο ΠΑΟΚ και λέει ο προπονητής. Λοιπόν, ο Μπέος είναι φίλος μας. Ωραία. Βάγκουε δεξί μπακ, πώς να παίξει 6 μήνες, και Περέιρα αριστερό μπακ. Ο Μήτρος και ο Μητρούσης. Ο δεξιός είναι καλός παίκτης. Mm-hmm. Από την Μπαρτσελόνα. Το παιδί όμως έχει στοιχεία, εγώ το είδα. Αλλά το παιδί έχει να παίξει 6 μήνες. Δεν μπορώ εγώ να το πω, δεν έπαιξες καλά, γιατί. Και πώς θα παίξει, άμα έχει να παίξει 6 μήνες. Παίζει. Βάζει ένα Νινούα με τον Εσίτη στα χαπ. Ο Κλούβιος και ο Σουβλίτσα. Ο Νινούα και ο Εσίτη. Έβλεπε μικρό σκουκλοδέατρο. Ο Πέλκας και ο Βρακάς λέει. Ποιος Βρακάς. Έπαιζε λέει σε μια ομάδα, στη βήτα ομάδα της Νάπολη που έπαιζε. Και ο Τζόλακ, σέντερφορ. Ο Τζόλακ, ναι. Δεν κακό σέντερφορ. Τον είδα εγώ. Αλλά ο Τζόλακ
θα πρέπει να πλευροκοπήσει ο μπακ ή ο εξτρέμ, να τον φορτώσει που τον φόρτωσαν. Σηκωθεί, είναι ο πρώτος ξάδελφος του Πρίγιοβιτς. Mm. Δεν είναι τόσο πεδαράς και είναι και πιο αργός. Αλλά είναι αυτό το στυλ. Έχουμε μια φάση να τη δούμε. Είναι η φάση που κερδίσει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ, αλλά το ΒΑΡ το βγάζει offside, έτσι ναι. Ουσιαστικά είναι όμως η φάση που πρωταγωνιστεί τον Τσόλακ, που πραγματικά... Το ΒΑΡ που είναι ανάμεσα, ναι. Ναι, δικαιώνει αυτό που λες. Την μπάλα καλά, έχει τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι για να παίζεις ένα δωμάτιο όπως είμαι εγώ, ένα στούντιο μικρό εδώ, όχι όπως ο δικός μου είναι μεγάλο, εγώ έχω ένα μικρό στούντιο, εδώ. 5 μέτρα δεξιά, 6 μέτρα αριστερά, πίσω, άμα βγάλεις από την περιοχή. Δεν είναι για να κάνει και τις συμμετοχές όπως έκανε χθες ο Μπενζεμά, που έκανε τον εξτρέμ και μπήκε ο Βαλβέρδε, πώς το λένε, και πέταξε τον κόλ να πούμε από πίσω, από τα χαφ. Πάντως ένα τέτοιο φορ, στυλ Πρίγιοβιτς, έψαχνε ο ΠΑΟΚ έτσι να την κατεβάσει την μπάλα, να βάλει το σώμα μπροστά. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Άμα θέλουμε να κάνουμε κριτική, εγώ τον προπονητή λέω κριτική δεν τον κάνω σε αυτό το μάτς. Αυτό είναι του Προέδρου το μάτς, της διοίκησης. Γιατί είμαστε Ελλάδα, γιατί ο Κόκαλης μας παρακολουθεί καιρός να είναι. Όταν είχε το ευρωπαϊκό παιχνίδι και πήγαινε στην Κέρκυρα και κερδούσαν Περγαμόντα στην Κέρκυρα. Και πήγαιναν εκεί με τα δυο πόδια από στο Βόλο, ο Βλάκας ο ΠΑΟΚ, και να δώσει και τον Ουάντα Πεσταρά να σωθεί 50-50 στην ιδιοκτησία. Πες να δεις σε λίγο να βγουν στα site τι δηλώσεις έκανε για Ολυμπιακό ο Ουάντα και για Άρη. Με ήθελε ο Μάρτης, λέει, ρωτήστε τον Μάρτης. Τώρα βάλαμε στο μέτρο εκεί, το βάλαμε και ο Εμμανουηλίδης ο Χάρης, το έχει βάλει πριν μισή ώρα, γίνει πάνταγος. Πέρα παοξίδες φωνάζουν, άλλοι χειροκροτάνε, άλλοι βρίζουν εδώ κτλ. Αυτό το 3-4-3 δεν μπορεί να το παίξει με τον Βόλο. Δεν μπορεί να το παίξει με τον Ατρόμητο. Και σε 78 να μου βγάζει τον ένα το center back και να βάζει τετράδα για 17 λεπτά. Και ο άλλος ο Κρέσπο ευρίασε. Εγώ έμαθα γιατί. Τι έλεγε το χαρτί. Το χαρτί έλεγε Κρέσπο θα παίξουμε τετράδα. Εντάξει, θα πας δεξί μπακ εσύ, Ερέρα αριστερά και Ίγκρασον με Μιχάη στο center back. Αφακ μου λέει ξέρω εγώ, να πάω εγώ back δεξί δεν πάω. Θα μου βγει ο Φεράρι από εκεί, να πάει ο Ίγνασον. Και έστειλε μόνο σε τον Ίγνασον. Κανείς δεν λέει τι έγραφε το χαρτί και γιατί fuck you έλεγε να πούμε ο Κρέσπο. Αν μας πούν τι, γιατί το πέταξε το χαρτί, τι είχε, εφορία είχε, τι είχε, εγώ μέχρι σήμερα το έβγαια, το έσπισα να πούμε από τα νεύρα μου. Θα το πληρώσω αύριο όμως. Θέλω να πω ότι... Έχεις δει πάντως στα social media ένα ωραίο κολλάζ που έχουν κάνει, που δείχνει τον Κρέσπο να κοιτάει το χαρτάκι και το χαρτάκι γράφει στείλατε όλο το πρακτορείο στον κουβά. Έτσι ακριβώς. Και στείλει καφενείο, είδα και όλα τα είδα. Άρα λοιπόν, όταν παίζουν με τέτοια ομάδα, θα παίξει 4-3-3 και κακώς μαλώσαν με τον Μπίσεσβαρ. Γιατί με τον Μπίσεσβαρ μαλώσαν, δεν τραυματίες ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ μάλλον. Ο Μπίσεσβαρ στο Βόλο, τον θες σε 4-2-3-1 μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ, δύο εξτρέμ και ο Τζόλακ. Μπακ να βγαίνει, μπακ να βγαίνει, εκτός αν είναι τόσο μεγάλη ομάδα ο Βόλος, που αν με κάνει ο Βαριέντος, ο Δουβίκας, ο Νιέστα και ο Τζοκάνης, γκολ. Άμα με κάνουν γκολ, να πάω να πνιγώ εγώ με 70-80 εκατομμύρια μπάτζετ και ο Μπέος με 1,5 εκατομμύρια, αν με πάρει, μπορεί χαλάει τώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, έχουμε πιθανή δεκάδα με Κράσνονταρ, γιατί τώρα πλέον αυτό ενδιαφέρει. Εκεί είναι τα λεφτά, εκεί είναι η υπέρβαση. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει, δεν θα ασχολείται κανείς με το 0-0 με το Βόλο, έτσι. Ναι, Κρέσπο Βαρέλα Μιχαηλίδης, τώρα Γιαννούλης αριστερά, το θέμα είναι τα ψάχνουν το δεξί τον μπακ. Εδώ λένε το για τον Βαγγέ, για τον Βαγγέ, τέλος πάντων για τον Βαγγέ. Ο Βαγγέ θα παίξει αναγκαστικά, δεν έχει ρυθμό, αλλά από το να παίξει ο Μπίσεσβαρ ή να παίξει ο Κρέσπο, είναι προτιμότερο να παίξει αυτός που να έχει κανένα ανέβασμα. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί πλευροκόπηση, δεν είναι μάτς το οποίο θα χρειαστεί ανέβασμα και από τα δύο τα μπακ. Να ρωτήσω κάτι, είπες πριν Κρέσπο, δεν θα δούμε Ίγκανσον ή η τριάδα θα είναι Μιχαηλίδης Βαρέλα Ίγκανσον. Θα φάει τον Μιχάη, θα παίξει Βαρέλα και Μιχαηλίδης Κρέσπο, αυτοί οι τρεις. Α, δεν θα παίξει ο Ίγκανσον. Όχι. Θα ωραία. Παίξει ο Σβάμπ ξεκούραστος με τον Καντουρί ξεκούραστο. Ναι. Τζόλακ θα ξεκινήσει. Ναι. Και μάλλον θα φάει τον Μπέλκα. Και θα παίξει Τζόλης με τον Ζίβκοβιτς. Με Ζίβκοβιτς. Κοίταξε να δεις. Εγώ έβλεπα χθες τον Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδη τον το παιδί. Ναι. Στην ΑΕΚ. Ποιο, το μαχαίρα, θα το πω, θα πάμε μετά εκεί, ναι. Ναι, ο Τζόλης, κοιτάξτε, εγώ το παρατήρησα. Ο Τζόλης είναι μια κοψιά Πέλκα. Σκοράρει
πολύ καλά, καλά πόδια, στον ανοιχτό χώρο πύραυλος Κρούς, στον κλειστό χώρο, δεν έχει την τρίπλα του Ζίβκοβιτς. Ναι. Δεν πάει στο ένας με έναν. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα ανεργεί Πέλκας νούμερο 2. Φοβάμαι. Αν είχε τρίπλα, πάει στον ουρανό, έτσι, με χωρίς τρίπλα. Να έχει δυο τέτοιους, γι' αυτό θα φάει τον έναν. Μπορεί να φάει και τον Ζόλι και να βάλει τον Πέλκα με τον Ζίβκοβιτς. Γιατί ο Πέλκας έρχεται καλύτερα στα μαρκαρίσματα σαν τρίτος. Ο Πάκ παίζει με δύο χαφ, θα παίξει το 3-4-3. Αυτοί έχουν τρεις καλούς χαφ. Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, απλά τώρα γιατί μου ήρθε στο μυαλό. Ποια διάδα εξτρέμ θα προτιμούσες, εάν μπορούσες να επιλέξεις από τα τέσσερα σε ΠΑΟΚ ΑΕΚ? Δηλαδή θα ήθελες Ζίβκοβιτς Γκαρσία, θα ήθελες Τζόλι Μαχέρα, θα ήθελες Μαχέρα Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με τον Μαύρο θα ήθελα. Ζίβκοβιτς Γκαρσία, δηλαδή να έχουν και το γκολ και το ένας με έναν. Έτσι, ο Γκαρσία έρχεται μαρκάρι κιόλας. Βέβαια, ο Καράς είναι λίγο ασούμπαλος, έχει μια τσαπατσιλιά λίγο. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύει σερβιτόρο και να σκοντάψει λίγο, να σου πάρει και κανένα ποτήρι, ας πούμε, να στο χρεώσει εκεί το αφεντικό μέσα στο πιάτο να σε πει. Αλλά τον είδα πάτη σε περιοχή, ναι. Πατάει γενικότερα, έχει τη διάθεση να διπλάζει, να μπει σε ένας με έναν κτλ. Τεχνίτης είναι. Έχει μια ψηλοτσαπατσιλιά, έχει ένα περίεργο, έχει μια αλόκοτη ποιότητα. Είναι λίγο, αλλά το προτιμώ. Mm-hmm. Και το Ζίβκοβιτς οπωσδήποτε, γιατί έχει και το τελείωμα και την κλειστή την τρίπλα. Ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα και επιστρέφουμε για το ΑΕΚ Λαμία. Νέα απώλεια βαθμών για τον ΠΑΟΚ που έμεινε ισόπαλος με 0-0 στο Βόλο για την τρίτη αγωνιστική της Super League, όμως πλέον επιστρέφει στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα καθώς την Τετάρτη υποδέχεται την Κράσνονταρ. Ήταν με 2-1 στη Ρωσία σαφώς και μπορεί να ανατραπεί με τους ασπρόμαυρους να δίνουν ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν, καθώς έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά στην ιστορία τους να εξασφαλίσουν μια θέση στους ομίλους του Champions League. Σε αυτό στάθηκε και ο Αμπέλ Φερέιρα σε ομιλία που είχε με τους παίκτες του αμέσως μετά το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Έχετε τεράστια ευκαιρία να γράψετε ιστορία και τα ονόματά σας με χρυσά γράμματα. Όσοι μπουν στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να τα δώσουν όλα και να βγουν νικητές, γιατί το χρωστάμε σε όλους. Από εκεί και πέρα, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν εκνευρισμένος για την εμφάνιση στο Βόλο και για τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα, αλλά επειδή υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια, ενώ έχει προγραμματιστεί να γίνει μια επικοινωνία μέσω Skype με παίκτες και τεχνική ηγεσία, μάλλον την Τρίτη, για ψυχολογικό ντοπάρισμα όλων από πλευράς Προέδρου. Συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό έδωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στάθηκε σε αρκετά θέματα και διευκρίνησε ξανά πως τον ΠΑΟΚ πέρασε την κορυφαία περίοδο της ζωής του και προφανώς της καριέρας του. Η Ελλάδα για μένα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα επέστρεφα στην Ελλάδα με μεγάλη χαρά και μεγάλο κίνητρο και πάθος. Μπορώ να σου πω πως ο ΠΑΟΚ είναι πιθανότητα, όχι πιθανότητα, η καλύτερη περίοδος στη ζωή μου. Και όταν λέω στη ζωή μου, εννοώ γενικά στη ζωή μου, όχι μόνο στην καριέρα μου στον αθλητισμό. Είναι αλήθεια πως έχω δεθεί με τον ΠΑΟΚ εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας που είχαμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια ομάδα στην Ελλάδα που δεν πήγαινα ποτέ, αλλά δεν είναι σωστό να το αναφέρω. Λένα, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Όποια δουλειά ονειρεύομαι. 95 ειδικότητες είναι αυτές. Απίστευτο. Η ΕΚΑΛΦΑ. Πίστεψέ το. Στο ΙΕΚΑΛΦΑ σήμερα, επαγγελματίας αύριο. Πίστεψέ το. ΙΕΚΑΛΦΑ. Σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας. Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε λοιπόν με μια εξαιρετική προσφορά από την TV Forum για όλους εσάς που θέλετε πραγματικά να εντάξετε στην καθημερινότητά σας ένα συμπλήρωμα διατροφής. Και δεν μιλάμε βέβαια για ένα. Και θα σας πω στην πορεία τι εννοώ. Αναφέρομαι βέβαια στο Double Reaction Collagen. Τηλεφωνώντας λοιπόν τώρα, γρήγορα, στο 211-1600, παραλαμβάνετε άμεσα τα Double Reaction Collagen, αυτά τα δύο μπουκάλια που βλέπετε που κρατάω στα χέρια μου. Δύο Double Reaction Collagen. Το κάθε ένα είναι 500 ml. Και ναι, μας κρατάει γύρω στον ένα μήνα. Καθημερινά πίνουμε το καπάκι της συσκευασίας, το οποίο είναι αυτό εδώ, τα 20 ml δηλαδή, αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός μας σε καθημερινή
βάση, έτσι ώστε να μπορέσει να το βάλει ξανά σε έναν πραγματικά καλό δρόμο. Τι εννοώ λοιπόν με αυτό? Εδώ, το Double Reaction Collagen, το οποίο να τονίσουμε ότι δεν περιέχει ζάχαρη, να σας πω το εξής. Είναι μία φόρμουλα εξαιρετική, σύμφωνα με τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει, που βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό μας. Και αναφερόμαστε βέβαια στο κολαγόνο, αλλά δεν είναι μόνο το κολαγόνο το θέμα. Είναι κολαγόνο μαζί με υαλουρονικό. Ουσιαστικά, τι κάνει το Double Reaction Collagen, πίνοντάς το σε καθημερινή βάση, βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό μας. Κολαγόνο λοιπόν, μαζί με το υαλουρονικό του, μαζί με το σύμπλεγμα των βιταμινών Β, μαζί με το μαγνήσιο, το MSM, το συνένζυμο Q10, αλλά και τις βιταμίνες C, βιταμίνη C, κυρίες και κύριοι, που χρειαζόμαστε στον οργανισμό μας, και τα δύο αυτά μπουκάλια, τα οποία το κάθε ένα κρατάει γύρω στον ένα μήνα, με 39 ευρώ μόνο. Και τώρα κρατηθείτε, προσέξτε, επιλέξτε. Θέλετε τις 100 σπιρουλίνες να παραλάβετε, όπου μιλάμε για σπιρουλίνα με χλωρέλα και το συνένζυμο Q10, και όχι μόνο αυτό, είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αποτοξίνωση. Αυτή λοιπόν είναι η μία προσφορά. Παίρνοντας αυτή την προσφορά, θα πάρετε και εντελώς δωρεάν μία μάσκα προστασίας, εντελώς δωρεάν. Μάσκα προστασίας για όλους εσάς. Και βέβαια, δώρο τα έξοδα αποστολής. Δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες και η μάσκα προστασίας εντελώς δωρεάν και δώρο τα έξοδα αποστολής στο 211.600. Η άλλη προσφορά της TV Form ποια είναι? Δύο Double Reaction Collagen και μία body relief, η οποία body relief, κυρίες και κύριοι, περιέχει καμφορά, περιέχει εκχύλισμα ginger, εκχύλισμα ήλεξ και βιταμίνη ε και όλα αυτά τα οποία βοηθούν πάρα πολύ, ώστε στο σημείο το οποίο μπορεί να πονάτε ή οτιδήποτε, να βάλετε το συγκεκριμένο gel. Θα το καυτηριάσει, θα δείτε λίγο να καείτε. Θα καείτε σε αυτό το σημείο αυτό και βέβαια η καμφορά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να απαλλαγείτε και να ανακουφιστείτε. 211.600 η προσφορά λοιπόν αυτή, 2 Double Reaction Collagen, Body Relief και εντελώς δωρεάν μία μάσκα προστασίας. Και βέβαια, δώρο τα έξοδα αποστολής. Ποια προσφορά θα επιλέξετε, είναι στο χέρι το δικό σας. Εσείς απλά τηλεφωνείτε στο 211.600. Πολλοί τάζουν. Λίγες όμως αναστενάζουν. Τώρα όμως ήρθε το Αντρόλ για τον άντρα. Με 60 φυσικά διεγερτικά βότανα για να τονώσει και να θωρακίσει τον ανδρισμό. Αντρόλ Rapid και Αντρόλ Extended. Ο φυσικός ενισχυτής του σεξ. Αντρόλ για πολλά go. Από τη Medichrome International. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτήμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαρητόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Λοιπόν, επιστρέψαμε να πάμε στην ΑΕΚ. Σκόραρε ο Γκαρσία στο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σημείο αναφοράς ήταν η εμφάνιση του Μαχαίρα, τον οποίο είδαμε για πρώτη φορά βασικό σε ρόλο αριστερού εξτρέμ, και ήδη αναπόφευκτα έχουν ξεκινήσει συγκρίσεις με τον Τζόλι, ένα παιδί που καλό είδαμε, θα έλεγα, επίσης στην τρέχουσα εκκίνηση της σεζόν. Κώστα, να πάμε να δούμε λίγο το γκολ του Γκαρσία, γιατί έχει προέλθει και από έναν πολύ ωραίο συνδυασμό με Λόπες Ασαριφάρτ και τελικό αποδέκτη τον Γκαρσία. Ο Ασαριφάρτ μπορεί να μην σκόραρε, εγώ όμως επιμένω ότι ήταν μέσα στις φάσεις και είναι δύο θέσεις, αυτή του ροδοφύλακα και αυτού του center for, που το ρυθμό το βρίσκει από τα παιχνίδια ξεκάθαρα. Έχει ρυθμό, γιατί τον βλέπω, κοίταξε, εγώ τον θυμάμαι τον Ασαριφάρτ σε Πανιόνιο ακόμα όταν ήταν. Είχα πάει σε ένα μάτσο Καρταζόγλιο, Ηρακλής Πανιόνιος 0-1 ή 0-2 ή 1-2, δεν θυμάμαι. Είχε κερδίσει ο Πανιόνιος και έπαιζε ο Ασαριφάρτ το χώρο. Τράβηξε μια αντεπίθεση με την μπάλα στα πόδια 40 μέτρα. Έχει το, ήταν, το θυμάμαι τον γκολ από τα αριστερά, έχει φύγει, έχει πλαγιοκοπήσει, έχει φλασάρει. Ναι. Και δεν ήταν ότι ήταν γρήγορος χωρίς την μπάλα, ήταν με την μπάλα στα πόδια πολύ, ναι, γρήγορος. Εδώ τώρα τον βλέπω και έχει ποιότητα. Μένα μου άρεσε πάντα ο Ασαριφάρτ, αλλά βλέπω ότι
είναι αυτό το ότι δεν έχει ρυθμό. Έχει δηλαδή ένα κλικ πίσω, δεν πάει να σε κόβει ο Βίντρα. Ναι. Ο Βίντρα είναι 40 χρονών. Ο Βίντρα άμα πας στα 5x5 και πεθάνει κανένας από έβρασμα και λες πόσο χρονών, ήταν 40. Κοντά είναι, αυτική είναι η ηλικία λέει να πούμε. Ο Βίντρα. Μετά ο Μιχαηλίδης, ο Μαχαίρας. Ωραίος σένας με έναν είναι. Αλλά τι βρήκε εκεί, βρήκε τον Σκόνδρα. Ο Σκόνδρα είναι Παλαιστής. Και τετράδα στην άμυνα ο Πετράκης. Και καλά κάνει και τον διώξανε από ό,τι έχω μάθει. Πάει ο Πετράκης, καληνύχτα. Θα που έμαθα ότι τον... δηλαδή, Σκόνδρας, βαρύς. Βαρύ, γερό παιδί, με ήρθες και τα λοιπά. Βίντρα, 40 χρονών. Αντέτζιο, καλός αλλά αργός, Σαλαμαντάς. Δηλαδή, δεν κρατιέται με τέσσερις παίκτες έτσι ο εξτρέμ, ο Μάνταλος και ο Ανσαριφάρ τετράδα της ΑΕΚ. Δεν μπορεί να τους κρατήσει. Μια, δυο, τρεις, πέντε θα μπει τον κολλάκι. Εντάξει, στο χθεσινό μάτς, όπως παραδέχτηκε και ο Μάσιμο Καρέρα, ήθελε να μοιράσει από ένα ημίχρονο σε Μάνταλο, Σιμόες και Λιβά για εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Βόλτσμπρουκ. Εδώ είναι η εντεκάδα που ξεκίνησε με Γκαρσία και Μαχαίρα. Αυτό πες το. Η ΑΕΚ δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε την είδα σε οποιοδήποτε σύστημα να έχει δύο καθαρόημα εξτρέμ. Ποτέ. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλο μάτς. Και να πούμε για τον Σακχόφ ότι είναι παίκτης που τον θυμόμαστε και στον ΠΑΟΚ και σκοράρει και πατάει πολύ περιοχή. Δηλαδή ένας half box to box που τον ήθελε η ΑΕΚ. Ούτε ο Κρίσισιτς ούτε ο Σιμάνσκι το κάνουν τόσο καλά αυτό το ρόλο όσο ο Σακχόφ. Το θέμα είναι και το ερώτημα που έχει θέσει και εσύ εύλογα είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο Σιμόες να αντέξει ως το μοναδικό εξάρι μέχρι να γίνει καλά ο Γαλανόπουλος, έτσι, που και αυτός δεν είναι καθαρό εξάρι. Κοίταξε, τώρα η ΑΕΚ για να πάρει από τον Σακχόφ, εγώ το Σιμόες τον εκτιμώ πολύ. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, αλλά ήταν πεσμένος, τώρα πάει καλά, μεγάλωσε. Ήθελε ένα στυλ Βιτόλο του ΠΑΟΚ, ένα στυλ με Μεγλέρα του Άρη. Κάτσε. Ότι ένα κάτσε. Έναν ζουμπά τέτοιο, έναν σιώπη, ας μην ξέρει μπάλα. Έναν μαύρο δρομέα των 5.000 μέτρων, θα του πεις τρέξε γιατί θα πεινάσεις. Δεν θα σε δώσω στο εστιατόριο να φας φαγητό. Τρέχα εσύ γύρω κόβε, μόλις πάρεις την μπάλα, δώσει τα 10 μέτρα. Αυτή είναι η δουλειά σου. Εκεί ο Σακχόφ θα έκανε ιστορίες. Τώρα το βλέπω ότι κοιτάει και τον πισινό του λίγο, γιατί χωρίς εξάρτητες η ΑΕΚ έπαιξε. Έπαιξε με δύο εξτρέμ κανονικά, το Μάνταλο στη θέση του και δύο κόφτες που δεν είναι κανένας καθαρό με τους άλλους. Ναι, ούτε σωστό, ακόμη, με δύο οχτάρια, με δύο οχτάρια. Εντάξει, φοριέται και αυτό το σύστημα αρκετά. Ναι. Δεν ξέρω στα δύσκολα. Τους, άμα παίζεις με εξάρτητες, με πανιόνους και τέτοια, τέτοιες ομάδες, μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί μπροστά θα βάλει δύο γκολ. Άμα φάει και ένα, εντάξει, αλλά... Το θέμα είναι στα ντέρμπι. Δεν κολλάει αυτό στα ντέρμπι, δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι πολύ αισιόδοξο για να βγει. Πάμε, είδαμε τον γκολ του Γκαρσία. Πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία του Ανσαριφάρτ. Θυμήθηκε ο Λάκης ο Κοτσιώτης από το ΑΕΚ Passion στο ραδιόφωνο νωρίτερα πώς αντίστοιχα είχαμε από πολύ κοντινή φάση χαμένη ευκαιρία στο δοκάρι με πρωταγωνιστές παίκτες της Ένωσης στο παρελθόν. Θα σε πάω κοσί τώρα πολύ πίσω, περίοδος 1988-89, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 με τον Τζίμι Πατίκα. Είναι η πρώτη έτσι κλασική ευκαιρία εδώ εξ επαφής. Βλέπουμε τον Τζίμι Πατίκα η μπάλα στο δοκάρι. Βάντζικ. Με Βάντζικ τέρμα. Τερματάρα. Σαργκάνης. Ο Νίκος Σαργκάνης. Τελευταία. 1998, 10 χρόνια μετά, είναι σε ευρωπαϊκό μάτς της ΑΕΚ με την Λοκομοτίβ. Το δοκάρι είναι από έναν πολύ μεγάλο σκόρα, τον Ντέμι Νικολαίδη. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Θα δούμε το 2018, κοίτα που είναι κάθε 10 χρόνια, Δυναμό Κιέβου ΑΕΚ με τον Μασούντ. Τότε συμπαίκτη του Ανσαριφάρτ στον Πανιόνιο και στήχησε μια πρόκριση ουσιαστικά αυτό το δοκάρι σχεδόν εξ επαφής από τον Μασούντ. Την ίδια χρονιά για το πρωτάθλημα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-0
έχει μια παρόμοια φάση πάνω στη γραμμή ο Αραούχο, αλλά με την μπάλα βέβαια να αγγελάρει και να είναι ψηλά, έτσι. Αραούχο τι, το θέλει ο Ολυμπιακός. Έχει προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω πως θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός θέλει και ένα βενζινάδικο ουίσκι να τον ταΐζει τον Αραούχο. Είναι τρελή. Δεν νομίζω ότι ο Μαρινάκης και ο Καρεμπέκ και οι υπόλοιποι είναι κορόι να πάρουν. Αυτός άμα τον κάνουν στα αλκοτές, θα έχουν τα μάξια να τον πάρεις. Και το σπίτι να τον πάρεις. Λοιπόν, αυτά από την ΑΕΚ. Έχουμε πιθανή εντεκάδα κόντρα στην Βόλφσμπουργκ. Το μάτς είναι βέβαια πιο αργά, είναι Πέμπτη μέσα στην εβδομάδα. Δεν την έχουμε, εντάξει, λογικό είναι, ακόμα έχουμε αρκετές μέρες εκεί, αλλά πιθανολογώ πως θα πάει με 4-3-3 και σε αυτό το μάτς ο Καρέρα. Πάμε τώρα λίγο... Εσύ δεν είναι, παρακολουθείς εσύ τα ευρωπαϊκά... Δεν έχει πέρσι σε πολλά παιχνίδια δείξει τον εαυτό της, γιατί είχε μία αφέλεια στα μετώπισεν και έχανε και πολλές ευκαιρίες μπροστά. Φέτος δεν είναι η ομάδα φόβητρο, αλλά κάπως φαίνεται να έχει λίγο πιο μαζευτεί σε άμυνα και επίθεση. Δεν κάνει τις ίδιες ευκαιρίες που δημιουργούσε πέρσι. Και δεν τρώει και τις ευκαιρίες. Αλλά αντίστοιχα δεν τρώει και πολλά γκολ. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό. Είναι σε 7.30 το μάτς με την ΑΕΛ. Είπαμε στο Αλκαζάρ. Έχει ωραία πράγματα σήμερα. Έχουμε Λαϊκό Δικαστήριο 9. 7.30 ώρα Παναθηναϊκό. Έχουμε τη Λίβερπουλ. Δεν κάνω λάθος. Είναι ωραία Δευτέρα. Έτσι. Είναι πολύ ωραία Δευτέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία Δευτέρα. Έχουμε την εντεκάδα του Παναθηναϊκού με Βέλεθ Σέγκεφελτ μπροστά από το Διούδη. Σάντσες δεξιά, Χουανκάρ Ντεμπούτο αριστερά. Αγιούμπ, Κουρμπέλη και Μπουζούκι στα χαφ. 4-3-3. Αϊτόρ, Καρλίτος και Μακέντα. Ενώ είχαμε πληροφορία θα παίξει ο Γατζηγιοβάνη, τελικά προτιμείται ο Αϊτόρ. Όλοι οι Ισπανοί και όλοι οι Ισπανόφωνοι τριάδα. Μέσα. Επιθετική τριάδα στα χαφ. Και το καλό είναι ότι θα δούμε τον Μπουζούκι στη θέση του. Ναι, λογικά ναι. Όπως τα βλέπω είναι εξάρι Κουρμπέλη, οχτάρι Αγιούμπ, δεκάρι Μπουζούκι, αλλά μπορεί να έχει και Κουρμπέλη εξάρι με δύο οχτάρια τον Μπουζούκι και τον Αγιούμπ. Κυρίως... Αν πάει Κουρμπέλη, Αγιούμπ, Μπουζούκι. Είναι εξάρι, οχτάρι, δεκάρι. Έχει όλο τον ειδόν τα χαφ. Ναι. Ο Μπουζούκης θα πρέπει άμα θέλει να δείξει ότι είναι χαφ, δεκάρι κτλ. Αφού τον βάζει ο άλλος δεν τον έβαζε ο Δόνης. Σε καμιά περίπτωση δεν τον έβαζε δεκάρι, τον έβαζε στην πλευρά. Mm-hmm. Ανάποδο πόδι, απέτυχε. Εντάξει, και τώρα μην περιμένεις να τον δείξει δεκάρι. Ο Μπογιάτος τον θέλει πιο πολύ για οχτάρι, έτσι. Δεν παίζει με το δεκάρι. Θέλει, μάλλον, βλέπει ότι έχει καλή πίσω διαδρομή. Αυτός μάλλον θα είδε ότι από πίσω έρχεται καλύτερα και θα του δώσει χώρο. Μπορεί. Μπορεί. Άλλωστε αυτό... περιμένει και το ναι. Βηγιαφάνιες που προορίζει το Βηγιαφάνιες. Εκεί για δεκάρι, ναι. Εκεί, ναι. Ο Βηγιαφάνιες και εκεί στον Παναθηναϊκό τον είδαμε πολλές φορές δεξιά. Ο Νίκος μας έλεγε δεκάρι. Δεκάρι, ναι. Θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την προαναγγελία του αγώνα που ξεκινάει σε 7.30. Μήπως στο φινάλε προλάβουμε λίγο να σχολιάσουμε και τα 5 γκολ που έφαγε ο Γκουαρδιόλα από τη Λέστερ. Η τρίτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στο στάδιο Αλκαζάρο που η Λάρισα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι του Ντάνι Πογιάτος κοντράρονται με τους Βυσσινοί έχοντας αγωνιστεί μονάχα μία φορά στο φετινό πρωτάθλημα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες που δεν είχαν τον Απόλλωνα ή τον Πας Γιάννα στις πρώτες αγωνιστικές στο πρόγραμμά τους. Το τριφύλι μετά την πολύ μέτρια εικόνα στην Τρίπολη και την ήττα με 1-0 από τον Αστέρα θέλει να δείξει τα σημάδια βελτίωσης. Έχουν μεσολαβήσει άλλωστε 2 εβδομάδες και ένα φιλικό με το Λεβαδιακό. Όπου ξανά έγιναν αντιληπτά τα θέματα στα οποία οφείλει να δουλέψει η ομάδα και να δώσει βαρύτητα ο Πογιάτος ώστε να παρουσιαστεί αυτό που σχεδιάζει τον Παναθηναϊκό. Η γηπεδούχος ΑΕΛ επιστρέφει στο Αλκαζάρ έπειτα από μία δεκαετία, με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας σε αυτό το γήπεδο να είναι το Νοέμβριο του 2010, όταν και έχασε από τον Πανιόνιο με 1-0.
Φυσικά, στόχος του συλλόγου είναι να συνδυαστεί το μεγάλο comeback με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται πρώτος στη συγκεκριμένη έδρα μετά την επαναφορά των Βυσσινιακοί. Ήταν με σκορ 1-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είχε η πρεμιέρα για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου στη φετινή Super League. Συνολικά, 33 ώρες έχουν συναντηθεί στο παρελθόν σε επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις η Λάρισα και ο Παναθηναϊκός. Η προϊστορία ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Οι Βυσσινοί έχουν 7 νίκες, σε 9 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ οι Πράσινοι μετράνε 17 νίκες. Λοιπόν, πάμε και εκτός των τυχών. Συζητήθηκε πολύ η συντριβή που γνώρισε η City από τη Leicester με 2-5. Να δούμε λίγο τις εντεκάδες. Επιχείρησε ο Γκουαρντιόλα και στις δηλώσεις του τόνισε ότι το πλάνο με τους 4 πίσω δεν του βγήκε. Ο Άκε που ήρθε μεταγραφή από την Bournemouth με τον Γκαρσία στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Walker Mendy δεν τράβηξαν καθόλου σαν χαφ ο Ρόδρυ με τον Φερναντίνιο. Με ο Φερναντίνιο ήταν δραματικός. Με Ντεμπρού είναι δεκάρι, ο οποίος ναι μεν θέλει να οργανώνει, αλλά θέλει να ξεκινάει πότε αριστερά, πότε από τα δεξιά, αλλά όχι καρφωμένο στο 10. Ούτε ο Φόντεν είναι αριστερό χαφ, πόσο δε εξτρέμ. Και ο Στέρλινγκ στην κορυφή της επίθεσης αναγκαστικά, αφού είναι εκτός και ο Ζεσούς, αλλά και ο Αργεντίνος. Μου έκανε εντύπωση ότι μια καθαρόιμη κλέφτρα όπως είναι η Λέστερ, τα 4 από τα 5 γκολ δεν τα έβαλε στο χώρο. Mm-hmm. Έκλεψε, έφαγε το κέντρο του Γκουαρντιόλα, χρησιμοποίησε καταρχήν τα 2 γκολ βγήκαν από τις οργανωμένες επιθέσεις. Με κλοπή της μπάλας σε ψηλό σημείο. Με τετράδα πολύ μεγάλη σε απόσταση. Το τρίτο γκολ, ας πούμε, να το βάλεις που ο αριστερός ο Μπάκ έχω σημειώσει με τον αριστερό το στόπερ, είναι πάνω από 12 μέτρα. Mm-hmm. Πάνω από 12 μέτρα. Είναι αυτό που ο Γκουαρντιόλα δεν του βγήκε το σύστημα με τους 4. Απ' την άλλη, Λέστερ, ένα καθαρό 5-3-2, γιατί είδαμε μπροστά, ναι, δεν ακριβώς έτσι, ο Μπάρνς έπαιζε πιο κοντά στο Βάρντι και ο Βέλγος ο Πράιτ έκανε το δεκάρι. Το δεκάρι, ναι. Πολύ καλή ο Τίλεμανς και ο Μεντί στα χαφ. Και ο Καστάν με τον Τζάστιν, τον Αμερικάνο, τα ακραία μπακ. Αυτή η δήλωση τώρα τι σημαίνει? Ότι πάω σε 3-5-2 κι εγώ? Δεν μου πάει η τετράδα? Τι σημαίνει αυτό? Όχι, το είπε μετά το μάτς ότι δεν του βγήκε η τετράδα. Πιθανολογώ ότι θα επιστρέψει και αυτός με 3 πίσω. Στο επόμενο παιχνίδι. Μιλάμε για τη City. Να δούμε λίγο γρήγορα κάποιες φάσεις από το παιχνίδι. Θα κρύβουν τα κόκαλα του Νίκου με αυτά που γίνονται. Ξαναπέστε. Δηλαδή ο άνθρωπος πέθανε και όλη η γη παίζει 3-4-3 ή 3-5-2 και όσοι δεν πέθουν θέλουν να το γυρίσουν. Ναι. Είναι άδικο. Έπρεπε να ζήσει άλλα 10 χρόνια, αλλά δεν το... Να το χαρεί. Είμαστε εμείς εδώ και το μνημονεύουμε, το ίδιο είναι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Μαχρές, δεν έχει πέσει κάποιο χαφ πάνω, τελείως αφύλακτος και θα πετύχει το 1-0 για την City. Στο 1-2, το οποίο έγινε με τον Βάρντι, εδώ βλέπουμε Τίλεμανς για τον Καστάν, αντίστοιχα αυτό που είπε και ο Γκουαρντιόλα, έτσι, ότι είχε 4 πίσω, αλλά ήταν μεγάλα τα κενά. Και το είπες και εσύ, Κωστή. 10-12 μέτρα, εγώ τα μέτρησα. Mm. Και αμφισβητήθηκε, αλλά ήταν πέναλτι πάνω στο Βάρντι από τον Γκαρσία, όπου έγινε το 1-3 για την Λέστερ. Αυτά πάνω κάτω για σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του Πογιάτο στο Αλκαζάρ. Να δούμε... Άμα δεν κερδίσει, Γιάννη, θα έχει θέματα. Τι λέτε? Όχι, την Παρασκευή έγινε μια συνάντηση ανάμεσα σε Ρόκα, Αλαφούζο και Πογιάτος. Και του είπε ο Αλαφούζο ότι τον στηρίζει απόλυτα. Οπότε πάει και με αυτή την ψυχολογική ντόπα στο μάτς σήμερα. Παραδόξως δήλωσε ότι δεν νιώθει καμιά πίεση και ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κόσμο που μας παρακολούθησε είτε μέσω της συχνότητα του ART είτε μέσω του YouTube ή του Facebook. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα με το Sportscore Record. Να είστε καλά.